Τα ανδρολογικά προβλήματα που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης στις μέρες μας όλο ένα και αυξάνονται. Ο χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος Πέτρος Δρέτας μας μιλάει για τη χειρουργική αντιμετώπιση μιας σπάνιας νόσου που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις μέρες μας, της νόσου Peyronie. Τι είναι το νόσημα Peyronie? Είναι ένα νόσημα στο οποίο δημιουργούνται πλάκες στα σειραγκώδη σώματα. Και όταν λέμε σειραγκώδη σώματα, εννοούμε πραγματικά τη λειτουργική εκείνη μονάδα στην οποία βασίζεται η στήση. Φανταστείτε μία ουλή στον μηχανισμό της στήσης. Τι συμπτώματα παρουσιάζουν οι άντρες που πάσχουν από την νόσο Peyronie? Το κύριο σύμπτωμα είναι όταν ένας άντρας ξαφνικά αρχίσει να πονάει όταν έχει στήσει. Να πονάει όμως. Είναι πόνος, δεν είναι μια ενόχληση, είναι κανονικός πόνος. Προοδευτικά να χάνει τις στήσεις του και να δημιουργείται μια στροφή του πέους. Μια στροφή που πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, να είναι μάλλον τόσο μεγάλη που να καθιστά αδύνατη πρακτικά την ερωτική επαφή. Πού οφείλεται η νόσος Peyronie? Θεωρούσαμε ότι είναι αποτέλεσμα τραυματισμού. Τραυματισμού κατά πάσα πιθανότητα στη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ακόμα και σε επίπεδο βασικής έρευνας, όπου ξέρουμε ότι το νόσημα σχετίζεται με τα επίπεδα τεστοστερόνης του οργανισμού ενός άνδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται νωρύτερα από την εμφάνιση παραδείγματος χάρη ενός σαχαρώδη διαβήτη, αλλά δυστυχώς μπορεί να εμφανιστεί και σαν παρανεοπλασματική εκδήλωση. Και αυτός ο πολύ δύσκολος ιατρικός όρος πρακτικά σημαίνει ότι συνοδεύει ή προηγείται κάποιων νεοπλασιών, όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη, το μικροκεφαλικό καρκίνωμα του πνεύμονα και ο καρκίνος του νεφρού. Σε επίπεδο χειρουργικής αντιμετώπισης, πώς θα μπορούσε ένας άντρας να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα? Και εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζεται η λύση, η αντιμετώπιση του νοσήματος Peyronie με τη χρήση μοσχευμάτων. Τα μοσχεύματα αυτά είναι βόια, είναι χείρια, μπορεί να είναι τερόλογα ή αυτόλογα, δηλαδή από τον ίδιο τον άνθρωπο, από τον ίδιο τον ασθενή ακόμα, και που πρακτικά όχι μόνο διορθώνουν την βλάβη, δηλαδή τη στροφή, αλλά με κατάλληλη τεχνική και σε έμπειρα χέρια βοηθούν και βελτιώνουν, αν θέλετε, και τη στήση του. Συνήθως σε ποιες ηλικίες παρατηρείτε? Πριν από μερικά χρόνια το νόσημα παρατηρούνταν στην 5η και στην 6η δεκαετία της ζωής ενός άντρα. Και αν θέλετε, ήταν και σχετικά λογικό, με την έννοια ότι ξέραμε ότι η αιτία ήταν τα κατάγματα πέους. Δυστυχώς, για λόγους που δεν έχουν απόλυτα ξεκαθαριστεί ακόμα, το νόσημα εμφανίζεται όλο και πιο νωρίτερα στη ζωή ενός άντρα. Με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε ανθρώπους ακόμα και ηλικία 25 ετών να πάσχουν από το νόσημα αυτό. Προληπτικά, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι άντρες ώστε να αποφύγουν όσο αυτό είναι δυνατόν την εμφάνιση ανδρολογικών προβλημάτων και κυρίως να αποφύγουν τα προβλήματα στήσης? Αν μπορούσαμε να προτείνουμε κάτι στους άντρες, είναι ένας όσο το πιο δυνατόν υγιεινός τρόπος ζωής, χωρίς όμως πανικό, δίαιτες και τέτοια πράγματα. Μια φυσιολογική ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άντρα στις μέρες μας που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα να του πεις κόψε και το τσιγάρο. Αλλά γι' αυτό και εγώ συνηθίζω να λέω στους ασθενείς μου, κάνε κάτι γι' αυτό. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.